Έλα. Τώρα να. Λοιπόν, παιχταρούλιδες και παιχταρούλιδίνες, πάμε να δούμε την εισαγωγή, να δούμε πώς παίζετε. Θα βάλω την ταμπλατούρα κάτω στη σελίδα μου στο Patreon. Για σας που είστε Patreon, μπορείτε να την κατεβάσετε και να την βλέπετε καθώς την εξηγώ, γιατί είναι πολλές ονότητες και θα μπερδευτείτε. Για σας που δεν είστε, γίνετε Patreon αν θέλετε φυσικά και υποστηρίζετε και το κανάλι, για να έχετε πρόσβαση και σε όλες τις ταμπλατούρες που έχω αναβέσει εκεί πέρα. Και θα ανεβάσω και βίντεο, κρυφό βίντεο, που εξηγώ όλο το κομμάτι fingerstyle. Αυτά. Πάμε να εξηγήσουμε το πρώτο μέρος, το οποίο είναι το εξής. Λοιπόν. Όπως παρατήρησες, εντάξει μπορεί να μην το παρατήρησες, ο ρυθμός του κομματιού είναι ζεμπέκικος. Οπότε αυτό που κάνουν οι μπάσες στο κομμάτι, στην προκειμένη περίπτωση η μη, γιατί μη παίζει στην αρχή, μη μινόρε είναι η συγχορδία που υποβόσκει, παίζει το ρυθμό του ζεμπέκικου, του νέου ζεμπέκικου. Θα κάνει. Και από πίσω παίζει η μελωδία. Από μπροστά. Και σε συνδυασμό ακούγεται. Πάμε να εξηγήσουμε. Στην αρχή παίζω τη μη μαζί με τη μη στο τρίτο τάστο. Τη μη την μπάσα μαζί με τη μη την πρίμα. Μετά παίζω 2 στην μη, χάμερον στο 3, pull up στο 2 και μετά παίζω τη μη μαζί με τη μη. Οπότε έχουμε κάνει. Sorry. Αυτό. Και μετά παίζω 2 στην μη, 3 στη μη, 0 στη μη και μετά 2 στη μη την κάτω μαζί με την μπάσα τη μη. 3 και μετά 2 στη μη μαζί με την μπάσα τη μη, χάμερον στο 3, pull off στο 2, pull off στο 0 και μετά στη σύχορδη 3, 1 και τώρα θα παίξω ανοιχτή τη σι μαζί με τη μη. Οπότε όλο πολύ αργά είναι αυτό. Πάμε στην επόμενη φράση. Τώρα θα παίξουμε 1 στη C μαζί με μπάσα τη μη. Μετά ανοιχτή τη C. 1 στη C πάλι με μπάσα τη μη. 3 στη C. Και τώρα θα παίξω ανοιχτή τη μη χορδή, την κάτω κάτω. Και θα κάνω χαμέρον στο 2 και pull off. 0.
Και τώρα θα παίξω 3 στη C μαζί με τη μη την πάσα. 1 στην C και ανοιχτή τη C μαζί με την μη την πάσα. Και μετά κάνει αυτό το πράγμα, το οποίο είναι ανοιχτή η C, χαμερών στο 1, χαμερών στο 3, pull off στο 1, και τώρα θα παίξω ανοιχτή την μη την μπάσα μαζί με τη C, και το κάνει 2 φορές όλο αυτό. Επόμενη φράση. Sorry. Πάμε μέχρι εδώ. Λοιπόν, παίζω 3 στη μη μαζί με ανοιχτή την μη την μπάσα. 2 στη μη, χαμένο στο 3, pull off στο 2, pull off στο 0, όχι pull off στο 0, βασικά παίζω ανοιχτή τη μη μαζί με τη μη. Οπότε έχουμε κάνει. Και μετά παίζω 2, 3, 0 στη μη, και τώρα 2 μαζί με την μπάσα τη μη, 3, και τώρα θα παίξω 5 μαζί με τη λα για μπάσα, γιατί λα, η συγχωρία που παίζει από πίσω είναι λα, οπότε κάνω λα μαζί με το στο πέμπτο τάστο. Μετά 3 στη μη, 2 φορές, 2, και τη δεύτερη φορά παίζω τη μπάσα, μαζί και την μπάσα τη λα, ανοιχτή τη μη 2 φορές, και πάμε και τη συνέχεια. Παίζω 3 στην C, 3 ξανά μαζί με, ανοιχτή, με την μπάσα τη λα, 1 στη C και τώρα 1 μαζί με τη λα, 2 φορές τη C ανοιχτή, 2 στη Sol, και τώρα θα παίξω ανοιχτή την λα μαζί με τη C, χάμερον στο 1, χάμερον στο 3, pull off στο 1, και τώρα ανοιχτή τη C μαζί με τη μη. Και μετά κάνει αυτό. Το οποίο τι είναι, είναι μια μη μινόρε που ουσιαστικά παίζει στη λα χορδή στο δεύτερο τάστο, και μετά παίζει τις τρεις τελευταίες και τις κόβω κιόλας. Τις κόβω βάζοντας εγώ το δάχτυλο εδώ. Και το κάνει 2 φορές αυτό, δηλαδή 2 στη λα, τις τρεις τελευταίες χορδές, σταματάω και ξανά το ίδιο. Και πάμε στο τελευταίο μέρος, το οποίο είναι το εξής. Sorry. Λα μαζί με 1 στη C, ανοιχτή τη C, 1 στη C μαζί με λα, 3 στη C, ανοιχτή τη μη, χάμενο στο 2, pull off στο 0, 3 στη C μαζί με τη λα, 1 στη C, ανοιχτή τη C μαζί με τη μη, 2 στη Sol, και τώρα παίζω ανοιχτή τη Sol, κάνω χαμερό στο 2 και ξανά ανοιχτή τη Sol και χαμερό στο 2, και παίζω ανοιχτή τη C μαζί με τη μη, και το τελευταίο μέρος είναι αυτό. Ένα λαθάκι έκανα στο τέλος. Λοιπόν, παίζω τη μη και μετά παίζω 7 στη μη, τη πρίμα, και κάνει εδώ ένα μεγάλο stretch. Στο 11 στη C, μαζί όμως στη C, στο 11, με τη μπάσα τη μη, οπότε έχω κάνει. Μετά ξαναπαίζω 7 με το πρώτο δάχτυλο στη C, και 8, 7 στη μη και 8 στη C. Και μετά 7 στη μη και 7 στη C μαζί με τη μη την μπάσα. Και μετά 7 στη μη, 0 στη μη και ανοιχτές στις 2 μη. Οπότε έχουμε κάνει. Και μετά σχηματίζει μια μη μινόρη και παίζει ρε στο δεύτερο τάστο. Σολ σι μι μαζί, ξανά το ίδιο. Και
το γέμισμα στο τέλος είναι αυτό. Το οποίο είναι 2 στη λα, 3 στη μη, 2 στη μη. Και τώρα εδώ τελειώνει ουσιαστικά και μπαίνει στις συγχορδίες που θα εξηγήσω. Αλλιώς όποιος θέλει να παίξει σαν σολάκι και τη συνέχεια του κομματιού, θα μπει στο pattern που έχω το κρεβάτι, το βίντεο το κρυφό. Που το παίζω έτσι ας πούμε, σαν μελωδία. Η συγχορδία είναι εξής, είναι ο ρυθμός ζεμπέκικο, δηλαδή 1, 2, 3, 4, 5, 6. Μπορείς να το πάρεις 5 και 6 χτυπήματα προς τα κάτω για πιο απλά. Εγώ στο 1 και στο 4 κάθε φορά του ρυθμού παίζω την μπάσα, δηλαδή κάνω 1, 2, 3, 4, 5, 6. Δηλαδή την πιο πάνω επιτρεπόμενη χορδή της συγχορδίας. Και πάει, μη μείνω όλες στην αρχή. Εδώ μπορείς να κάνεις να μάθεις και το γέμισμα. 2 στη λα, 3 στη μη, 2 στη μη και ξανά. Τώρα κάνει μη ματζόρε 7, η οποία γίνεται βάζοντας και το πρώτο δάχτυλο στην C χορδή και βάζοντας και το τέταρτο δαχτυλάκι στο τρίτο τάστο στην C χορδή. Οπότε πάει. Και εδώ άμα θες ξανακάνεις το γέμισμα. Μη. Εσύ εβδόμης πρέπει καιρό. Λα. Και σακά μη. Ρε ματζορε και μη. Αυτό είναι όλο. Στην εισαγωγή το έδειξα λίγο πιο σύνθετο. Στις μπάσεις δηλαδή το είχα κάνει κάπως έτσι. Αλλά εντάξει, δεν χρειάζεται να το μάθεις έτσι. Ελπίζω να σας άρεσε. Όποιος το μάθει, άμα θέλει, ας ανεβάσει ένα βιντεάκι στο Instagram που να το εξηγεί. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Κάνει και like και εγγραφή στο κανάλι. Τέλος! Τελείωσε! Τελείωσες! Ναι!